Από εσάς, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Δημήτρης Σελμπέρης ή Σέλμπερης, οικονομολόγος, ρωτά. Και μάλιστα το λέει ευθέως, παρόλο λέει ότι δεν έχω στηρίξει, λέει, ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Η θέση, λέει, του κυρίου Κουμουτσάκου, ότι ναι μεν έχουμε ως αφετηρία, συγγνώμη, τη σύνθετη ονομασία, πρέπει όμως να διεκδικήσουμε το maximum, μου φαίνεται σωστή. Πόσο και μέχρι ποιου σημείου θα διεκδικήσει κάτι περισσότερο, λέει, η ελληνική κυβέρνηση. Θα απαντήσω πρώτα για το Eurogroup και μετά θα έρθω σε αυτή την ερώτηση. Τι θέλουμε? Θέλουμε τον Αύγουστο του 2017 να ξαναπάρουμε πίσω εκείνο το κομμάτι της δημοκρατικής κυριαρχίας που χάσαμε από τα μνημόνια. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υποκύμαστε στους κανόνες που κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το χρέος, σε σχέση με το έλλειμμα υπόκειται. Δεν θα έχουμε όμως αυτό τον πολύ ταπεινωτικό για το δημοκρατικό μας πολίτευμα προέλεγχο των πράξεών μας. Αυτή την ιδιόμορφη συγκυβέρνηση. Η προληπτική γραμμή και κάθε είδους υβριδικού μνημονίου που προϋποθέτει ότι θα πάρουμε πρόσθετα χρήματα εξορισμού προϋποθέτει πρόσθετους όρους που διαιωνίζουν αυτή την μειωμένη κυριαρχία. Και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε προτείνει την προληπτική επιστολική γραμμή. Και οι δύο την αρνήθηκαν για τον ευνόητο λόγο που κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της και κάθε εθνική αντιπροσωπεία που σέβεται τον εαυτό της θα την απέρριπται. Για να μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα πίσω στα χέρια μας. Ορισμένοι θα ήθελαν να μείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη. Ευτυχώς είναι πολύ λίγοι. Σας λέω ότι στη Σύνοδο των 7 Μεσογειακών χωρών ήταν ένα από τα βασικά θέματα. Πώς θα φύγει και θα ξαναγυρίσει. Εκεί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς μπορεί να μεταξελιχθεί ο ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Και εκεί βέβαια υπάρχει ένα πολύ λεπτό θέμα. Οι Γερμανοί, ή τουλάχιστον εκείνοι οι Γερμανοί που εκφράζονταν μέσα από τον κύριο Σόιμπλε, θα ήθελα να αντικατασταθεί η Κομισιόν από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλαδή το πώς ελέγχεται η πρόοδος κάθε χώρας, από ένα ESM που θα μοιάζει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή θα ήταν πολιτικά στεγανός, δεν θα υπόκειτο σε κανένα είδους δημοκρατικής λογοδοσίας. Ευτυχώς διαμορφώνεται μια πλειοψηφία και στη Γερμανία, τώρα που συζητούν για το νέο μεγάλο συνασπισμό, ανταπόκρισης στην πρόταση του Μακρόν, που είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή να έχουμε οικονομική διακυβέρνηση που θα βασίζεται ακριβώς στη δημοκρατική λογοδοσία. Να μην δώσουμε με λίγα λόγια στους τεχνοκράτες που πάντοτε είναι υπέρ της λιτότητας και με τα κλειδιά της οικονομικής διακυβέρνησης. Ακριβώς. Και εμείς λέμε για να υπάρχει και ισορροπία οικονομικής και κοινωνικής διάστασης και Υπουργός Κοινωνικής Προστασίας. Αυτά λοιπόν επιδιώκουμε μια καθαρή έξοδο. Ωραία. Από τα μνημόνια. Τώρα, επί του ζητημένου. Η πρόταση την οποία θα πρέπει να κάνουμε και με την οποία θα κατεβούμε πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού και να μπορεί να αποτελέσει έδαφος έντιμου συμβιβασμού, όπως είπε ο κύριος πρέσβης. Κάθε φορά που αισθανόμαστε δυνατοί, που μια χώρα αισθάνεται δυνατή και θέλει να εξωθήσει μια άλλη χώρα, επειδή έχει την ισχύ στα χέρια της, πέρα από αυτά που είναι ανεκτά στην άλλη πλευρά των συνόρων, τρέφει ένα τέρας αλυτρωτισμού. Ταπείνωσαν οι Γάλλοι τους Γερμανούς και ο Χίτλερ έφερε το τρένο στο οποίο υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλιών όταν κατέλαβε τη Γαλλία. Οικομογένεια. Πρέπει επομένως να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό που να εξυπηρετεί τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, που ποια είναι, να ξεχωρίσει πρώτα-πρώτα η γεωγραφία από την ιστορία. Το όνομα να μην είναι ούτε όχημα αλυτρωτισμού και να είναι ξεχωριστή η δική τους χώρα από την ελληνική ιστορική Μακεδονία. Και όλα τα άλλα για τον αλυτρωτισμό που είπαμε. Όλα αυτά λοιπόν, όλο το υπεύθυνο πολιτικό σύστημα έχει αποδεχθεί ότι στρέφονται γύρω από τη σύνθετη ονομασία. Και ο κύριος Μητσοτάκης 9/1/18 αυτά έλεγε. Θα διαβάσω, μένω ένα λεπτό, ακριβώς έχει μια ιστορική ειρωνία το πράγμα, γιατί στην ομιλία του, στη δευτερολογία στις 11 Ιουλίου του 2017, ο κύριος Μητσοτάκης ειρωνεύεται τον κύριο Λεβέντη, που του λέει ακριβώς αυτό, γιατί σύνθετη ονομασία. Και του λέει ο κύριος Λεβέντης, μπορεί να είναι παλιός στην πολιτική, αλλά είναι νέος σε αυτή την αίθουσα. Και προφανώς δεν θυμάται ότι υπάρχει εθνική θέση επικυρωμένη δις από την εθνική αντιπροσωπεία. Για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις έργα όμνες. Το ότι τώρα ο κύριος Κουμουτσάκος μας λέει άλλα, δεν είναι αποτέλεσμα ότι έχουν αλλάξει οι σχετισμοί. Μακάρι να λέτε αυτά. Εγώ αυτό θέλω. Συγγνώμη, δεν θέλουμε να σχοράρουμε πόντους απέναντί σας. Όχι, όχι, δεν είναι ούτε εγώ ούτε τέτοια πρόθεση. Ωραία. Όχι, δεν μπορείτε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, είσαστε πολύ καλύτερος από μένα. Δεν το συζητώ. Λέω λοιπόν όμως ότι το ζητούμενο τώρα
είναι σε αυτό που η ίδια η Νέα Δημοκρατία έχει συμφωνήσει ότι είναι η εθνική θέση. Εκεί που κι εμείς, που ορισμένοι από εμάς μπορεί να λέγαν άλλα, το 2008, έχουμε συμφωνήσει ότι είναι η εθνική θέση. Αυτό που το κίνημα αλλαγής έχει συμφωνήσει ότι είναι η εθνική θέση. Αυτό πρέπει να είναι η βάση της διαπραγμάτευσης. Και ξαναλέω, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν επιφυλαχθεί να δουν τι θα πούν όταν έρθει η λύση, που δεν είναι δεδομένη. Εσείς, το τιμούς προσπαθούμε. Αφήστε με αυτή τη φράση. Γιατί είδα στο Twitter. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ακριβώς, γιατί είδα στο Twitter ότι ερμηνεύτηκαν αλλιώς αυτά που είπα. Εγώ είπα λοιπόν ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν δώσει λευκή κάρτα στον Υπουργό Εξωτερικών mm-hmm. να διαπραγματευτεί τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Mm-hmm. Με βάση αυτά που έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών. Και προφανώς έχουν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν όταν θα έρθει η λύση και αν έρθει η λύση. Γιατί προφανώς για να έρθει η λύση θα πρέπει και η άλλη πλευρά, βεβαίως, αυτά τα οποία λέει τώρα ότι είναι δεκτική στο να εγκαταλείψει τον αλυτρωτισμό, να τα κάνει πράξη. Επομένως, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με βάση αυτό που τουλάχιστον από το 2007, ας αφήσουμε το αν ήταν από το 2, από το 92, είναι κοινή συνισταμένη ουσιαστικά του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων. Θέλετε να μας εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ, αυτός ο χρονικός προσδιορισμός που προστέθηκε δίπλα στον γεωγραφικό, τι μπορεί να εννοεί ο Πρωθυπουργός και ούτως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα? Δηλαδή το Νόβα Μακεδονία που είπε προηγουμένως ο κύριος Μαλλιάς, Νέα Μακεδονία επί τα ελληνικά, είναι χρονικός προσδιορισμός? Δεν θα σας πω τίποτα. Δεν θα σας πω τίποτα. Άκλητο. Δεν θα σας πω τίποτα. Αυτό τα λέτε, δεν θα σας πω... Υπουργέ, τα λέτε στις πρεσβείες εδώ πέρα. Δεν τα λέτε σε εμάς. Όχι. Δεν θα σας πω τίποτα για το αφού όνομα. Αφού τα λέτε. Πέρα... Νέα Μακεδονία πάτε και λέτε. Ούτε στις προγραμματικές δηλώσεις του 2007, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ρητή μια στο γεωγραφικό προσδιορισμό. Να σας πω όμως, να ρωτήσω εσάς. Τι σημαίνει χρονικός προσδιορισμός? Θα σας πω κάτι άλλο. Πήγατε την προηγούμενη εβδομάδα σε πρεσβείες και είπατε ότι συζητάτε το όνομα Νέα Μακεδονία και αν συμφωνούν σε πρεσβείες των Δυτικών Βαλκανίων. Όχι, όχι. Έχει ένα πήγαινο, σας το λέει. Δεν πρόκειται. Το γράψαμε και δεν το διεύθυνσε ο κ. Υπουργός. Εμείς, σε αντίθεση με άλλες πλευρές, και αναφέρουμε στα προβλήματα που φαίνεται να έχει η άλλη πλευρά ανάμεσα στον πρέσβη τους στα Ηνωμένα Έθνη και στον Υπουργό Εξωτερικών. Προσέχουμε πάρα πολύ και δεν λέμε τίποτα για τη διαπραγμάτευση. Γιατί όπως είπε σωστά ο κ. Μητσοτάκης όταν μίλαγε στο συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας το Δεκέμβρη, η διπλωματία δεν γίνεται σε δημόσια θέα. Αδίκως μας κατηγορούν τώρα για μυστική διπλωματία, γιατί προφανώς ξεχνούν από μήνα σε μήνα αυτά που λένε. Δεν επιμένουμε στο γεωγραφικό προσδιορισμό, γιατί κάθε προσδιορισμός που ανταποκρίνεται σε αυτό που είπα, να ξεχωρίζει ιστορικά τη Μακεδονία μας από την ιστορική ελληνική Μακεδονία από το δικό τους κράτος και δεν έχει στοιχεία αλυτρωτισμού, ικανοποιεί τον εθνικό στόχο. Πάντως... Να σου πω ένα παράδειγμα που δεν είναι στο τραπέζι, γιατί υπάρχει αλβανική μειονότητα. Αν τους λέγαμε Σλαβομακεδονία, όπως παραδοσιακά, τους λέγαμε όλος ο κόσμος και οι εθνικόφρονες δυνάμεις έτσι τους αποκαλούσαν. Δεν πρόκειται να τους πούμε έτσι προφανώς, γιατί υπάρχει σημαντική αλβανική μειονότητα 30%. Στην οποία στηρίζεται και η κυβέρνηση Ζάεφ. Αλλά λέω, αν τους λέγαμε ικανοποιούνται κανένας εθνικόφρονη ιδιαίτερα. Όχι, γιατί είναι σαφές ότι ένα τέτοιο όνομα, και υπάρχουν πολλά άλλα, για τα οποία θα κριθούμε με δύο προϋποθέσεις. Αν φτάσουμε στη συμφωνία. Γιατί γι' αυτό χρειάζονται δύο. Δώστε μου τη δυνατότητα να κάνω την ίδια ερώτηση, προσθέτοντας και ερωτήσεις τηλεθεατών, στον κύριο Κουμουνδούρη.